Ευχάριστα είναι τα νέα για την επιβατική κίνηση του μηνός Μαΐου για το αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος. Πιο συγκεκριμένα για το 2018 οι επιβάτες προερχόμενοι από χώρες του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 23,4% καθώς τον μήνα Μάιο του 2017 είχαν αποβιβαστεί στο αεροδρόμιο της Καβάλας 21.053 άτομα ενώ το Μάιο του 2018 αποβιβάστηκαν 25.971 άτομα. Ωστόσο όσον αφορά τους επιβάτες εσωτερικού παρατηρείται μια αίσθητη πτώση της τάξης του μείον 13,6% καθώς τον Μάιο 2017 αποβιβάστηκαν στο αεροδρόμιο της Καβάλας 6.512 άτομα, ενώ τον Μάιο 2018 μόλις 5.626 άτομα. Έχει μια αύξηση γύρω στο 24, νομίζω το 100, κάπου εκεί, η κίνηση εξωτερικού. Έχει μια πτώση γύρω στο, τώρα είναι ή 9% περίπου η κίνηση εσωτερικού και βγαίνει ένας μέσος όρος γύρω στο 14% επάνω. Χώρες είναι από Γερμανία, έχει Μεγάλη Βρετανία, έχει Σκανδιναβικές χώρες, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία φυσικά, Βέλγιο που έχουμε αυτή την πτήση από Βρυξέλλες. Αν βοηθούσαν λίγο οι πτήσεις της Aegean θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο. Επίσης ο διευθυντής της Fraport στην Καβάλα Νίκος Δασκάλου τόνισε πως οι εργασίες ανάπτυξης του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος προχωρούν κανονικά ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Δεκεμβρίου του 2018. Αν περάσετε θα δείτε ότι όλο το αεροδρόμιο είναι ένα εργοτάξιο σε όλα τα σημεία του. Εκτός από το χώρο των αφήξεων που κατά μεγάλο μέρος έχουν τελειώσει, δηλαδή μένουν κάποια φινιρίσματα να γίνουν. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι χώροι είναι περιφραγμένα κάποια κομμάτια, γίνονται εργασίες παντού. Προγραμματισμένα είναι να παραδοθούν το Δεκέμβριο, 15 Δεκεμβρίου του 2018. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας, Χρήστος Ηλιάδης, σχολιάζει και το γεγονός του αρνητικού ρεκόρ πενταετίας της αφήξης κουραζιερόπλαιων στο λιμάνι της Καβάλας. Εμείς έχουμε προχωρήσει και σε αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών. Πηγαίνουμε συνέχεια σε διεθνή φόρα και συζητούμε με τις εταιρείες κουραζιέρας, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την αύξηση του τουρισμού κουραζιέρας. Δυστυχώς η τρέχουσα κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη γείτονα χώρα καταλαβαίνετε ότι αποτελούν τροχοπέδι για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τουρισμού. Την πραγματική αύξηση που περιμένουμε συζητώντας με τις εταιρείες είναι από το 2020. Έχουμε με συγκεκριμένες εταιρείες που συζητάμε που δεν έχουν έρθει ποτέ στο λιμάνι και έχουν και μεγάλα καράβια, προτίθεται να έρθουν από το 2020 στο λιμάνι της Καβάλας. Συνεπώς, από το 2020 έχουμε βάσιμες ενδείξεις και μετά που συζητήσω, όπως ξαναείπαμε, τις εταιρείες κουραζιέρας, θα υπάρχει σημαντική αύξηση και θα αρχίσουμε χρόνο με το χρόνο από εκεί και πέρα να έχουμε όλο και περισσότερες αφήξεις κουραζιεροπλοίων.